Να ο Γκαλέτη, πάει να βγει μπροστά, πετάει και φεύγει σφαίρα. Βγαίνει ο Κυριάκος πάνω του. Και τώρα τι κάνει ο Βασάρας, αφήνει. Ο Κυριάκος, οι φίλοι του Ολυμπιακού ζητούν αποβολή. Ο Κυριάκος λέει ότι δεν έκανε τίποτα. Η μπάλα πάει στον Μπελούτσι, προσπαθεί να γυρίσει για τον Γκαλέτη. Το σουτ πάνω στην κίνηση θα μπλοκάρει ο Σάχα. Ενώ βλέπουμε την ΑΕΚ σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να κινείται με 4-4-2. Θα πιάσει την κεφαλιά ο Ρωσίδης, κόρνερ. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι με τον Βασίλη τον Ρωσίδη. Η ΑΕΚ που βγαίνει μπροστά επικίνδυνα με τον Τσιμπούρ. Πολύ επικίνδυνα, με δύναμη out. Η αλλαγή παιχνιδιού με τον Λαγό, ενώ φεύγει ο Τσιμπούρ απέναντι. Να ο Πελετιέρη χάνει καθαρά. Η παλιά για τον Κοβάσεβιτς που πάει να μπει στην περιοχή μόνος του. Κοβάσεβιτς πλασάρει, 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς στο 17ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Έγινε η πρώτη του επαφή με την μπάλα ήταν. Μόλις μπήκε δεν νομίζω να είχε προλάβει να την αγγίξει νωρίτερα. Και ο Κοβάσεβιτς πλασάρει ιδανικά τον Σάχα και ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό σε μια φάση που θα ξαναδούμε. Και βλέπετε τι γίνεται στο Καραϊσκάκι μετά την επιτυχία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς που βάζει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα όσα έχει και ο Γκαλέτη. Κοιτάξτε εδώ, η πάσα από τον Τζόρτζεβιτς, δεν υπάρχει offside, καθαρή φάση, μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει ιδανικά πάνω στην κίνηση και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σάχα. Βλέπετε εδώ το μεγάλο σκόρερ, βλέποντας να βγαίνει ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Παπαδόπουλος για τον Τζόρτζεβιτς, ξανά Παπαδόπουλος, ωραία απέναντι για τον Ντομί που έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Και ο Ντούντου και ο Διόγο, συγγνώμη. 2-0 από τον Διόγο. 2-0 από τον Διόγο σε ένα καταπληκτικό συνδυασμό και μια φοβερή σέντρα του Ντομί από αριστερά. Ο Διόγο μόνος του απέναντι στο Σαχά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν που και ο Διόγο φτάνει στα 3 γκολ στο πρωτάθλημα. 3 ο Γκαλέτη, 3 ο Διόγο, 3 ο Κοβάσεβιτς, 2-0 σήμερα ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Και όπως όλες οι ομάδες, πριν ακόμα αντιδράσει ο αντίπαλος, ο Ολυμπιακός καταφέρει με ένα εκπληκτικό συνδυασμό όσον αφορά την ανάπτυξη της ομάδος, που θεωρώ ότι είναι σεμινάριο ανάπτυξη του αθλητικού παιχνιδιού. Βάζει ένα πολύ όμορφο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Δηλαδή, ουσιαστικά σκοτώνει την ΑΕΚ σε αυτό το χρονικό σημείο. Μπασινάς. Δεν μπόρεσε ο Πατσατζόγλου. Μπασινάς. Εκεί που ο Γκαλέτη βγήκε πίσω, να ο Σκόκο θα κάνει το σούτ, το κάρι και έξω.